Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Γιούση Ντανιέλα, από τις ειδήσεις των 8. Είμαστε εδώ στη Δάφνη, κοντά στο μετρό, όπου έχει συμβεί ένα πράγμα πολύ περίεργο. Κάποιοι έχουν ανεβάσει, όπως βλέπετε εδώ, αυτό το φυλάδιο, το οποίο λέει ότι έχει πεθάνει η κυρία Νικολάου Κοντή. Όμως, αυτό είναι αξιοπερίεργο, καθώς η κυρία Νικολάου Κοντή βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Δεν είμαι νεκρή. Κάθομαι έτσι, αλλά δεν είμαι νεκρή. Και θέλω να σας αποδείξω ότι είμαι ζωντανή. Ορίστε κυρίες και κύριοι και τα στοιχεία μου. Είμαι ζωντανή. Αυτό είναι κάρτα του μετρό. Είναι, βασικά είναι για όλα τα μέσα. Δείτε εδώ, έχει πληρώσει η κοπέλα 23 ευρώ. 23 ευρώ και να μην αναγνωρίζουν την αξία του. Να μου λένε ότι έχουν είμαι νεκρή. Έρθει εδώ και έχουν πει ότι είμαι νεκρή. Εγώ είμαι η Νικόλα. Όλγα μου, το καταλαβαίνεις, Όλγα. Δεν ξέρω, η κατάσταση είναι απερίγραφη. Η κοπέλα λέει ότι ισχυρίζεται δεν ότι είναι μόνο μια κακόγουστη από πάντα. Τη Νέα Δημοκρατία, την οποία τη λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει. Τι. Έχετε ναι. Πάρει το γραφείο των ετών, κυρία Νικολάου. Πήρα τηλέφωνο, κυρία Στικούδη μου. Εγώ είμαι. Πήρα τηλέφωνο, κυρία Στικούδη μου, και μου λένε ότι ναι, είστε γραμμένοι και στα χαρτιά μας, είστε νεκροί. Και όχι απλά είστε νεκροί από κάτι, πεθάνατε. Από τροχαίο. Στη ζωοδόχο πηγή λέει ότι σας έχουν πάει. Έχετε κάποιον στη ζωοδόχο πηγή. Στον άντρα μου. Είστε στην νεανορία του στη ζωοδόχο πηγή. Ναι, και ο Νίκο. Άρα, Όλγα μου, μπορείς να πάρεις από ψηλά τον κύριο Ιερώνυμο. Ψηλά. Ή το Πάτερ Παΐσιο που επικοινωνεί με τα τηλέφωνα. Ναι. Α, εδώ η κυρία Όλγα μας λέει ότι είναι ο κύριος στο τηλέφωνο. Και λέει ότι σας έθαψε, λέει, σήμερα. Σήμερα στις 10 το πρωί, το λέει άλλος καθαρά. Μ' ακούτε? Ναι, ακούει. Εσείς δεν ακούτε. Η κυρία Νικολάου είμαι και είμαι ζωντανή. Δείξε την ταυτότητα, κυρία Νικολάου. Δεν καταλαβαίνω κι εγώ τι έχει γίνει εδώ, Όλγα μου. Συνεχίζεται αυτό το κακόγουστο αστείο. Είμαι ζωντανή. Τι πιστεύετε ότι θα κάνει. Κύριε Παΐσια, Παστίτσια, όπως σας λένε, θυμάμαι. Είμαι ζωντανή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, ποια θάψατε, αλλά αυτή δεν είμαι εγώ. Τι εννοεί, κάποιος έχει κάνει πλάκα. Δεν καταλαβαίνω. Προφανώς. Αυτή είναι κακόγουστο αστείο. Σαν νεκρή. Έχετε πάρει το γραφείο τηλετών, κυρία μου. Φυσικά και τους πήρα. Και σας είπα, μου έχουν πει ότι έχω πεθάνει και στο τροχαίο. Δεν καταλαβαίνω. Οδηγείτε, κυρία Νικολάου, αυτό είναι το θέμα. Η σχολή οδηγών είναι δική σας, δηλαδή, θέλω να μου πείτε. Ναι. Αφού λέει Νικολάου, τι σημαίνει σας. Δηλαδή, μήπως υπάρχει κάποιος που δεν πήρε το δίπλωμα και πήγε να σας εκδικηθεί. Κάτι δεν ξέρω. Δηλαδή, συγγνώμη, είχα έναν κύριο Γιούση που έδινε εξετάσεις. Ναι. Και θυμάμαι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν ήταν τόσο καλός. Δηλαδή, ναι, με διάβαζε, αλλά ήταν λίγο απρόσεκτος. Πολύ συχνά ερχόταν μεθυσμένος να οδηγήσει. Όλγα μου, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Γιούση. Ναι. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Πιστεύω αυτό είναι υπεύθυνο. Ο κύριο Γιούση λέει ότι έχει πάρει το δίπλωμα και δεν έκανε και κανένα λάθος, κυρία Νικολάου. Το πήρε. Μπορείτε να μου πείτε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Η σύζυγό σας, είστε λεσβία, κυρία Νικολάου μου. Η Ρεβέκα, όχι, δεν ξέρω καμία Ρεβέκα. Στροπή, έλα τελείω. Ξέρω όμως ένα Χρήστο, ένα Κώστα, ένα Θεία, ένα Αδελφό, κάτι αλήθεια και ένα Σκαραμαγκά. Πού είναι αυτό, κυρία Νικολάου. Εδώ λέει ότι είστε Νικολάου. Άρα η κυρία Νικολάου Κοντή έχει πεθάνει αλήθεια. Ναι. Τι εννοείτε, άρα δεν είναι πώς κάνει κάποιες φλάκα. Πού θα καταλαβαίνει, είναι μπερδεμένη. Θα σας πήρα τηλέφωνο. Τι λένε γι' αυτό το στοιχείο. Μ' ακούς, Όλγα, εδώ έγινε ένα μπέρδεμα. Η κυρία Νικολάου είναι ζωντανή, τη λέμε μπροστά μας. Δεν είμαι τρελή. Δεν είμαι τρελή. Ο κύριος Νικόλαος. Τι πήρε, φύσα. Όλγα μου, επιστρέφουμε σε σένα!